διάθεση με διάστα γελαδινό γάλα είναι ακολουθεί τα συστηματικά βήματα που ακολουθούμε σε οποιαδήποτε διάγνωση τοπική αλλεργία. Δηλαδή, λαμβάνουμε ένα καλό ιατρικό ιστορικό, κάνουμε δερματικές δοκιμασίες μυγμού, κάνουμε μετρήσεις στον ορό του αίματος του ασθενού για να ανοιχνεύσουμε πιθανά αντισώματα έναντι στο αγελαδινό γάλα και στη συνέχεια προχωράμε σε προκλήσεις για να δούμε αν το άτομο πραγματικά αντιδρά στο γάλα. Στη συνέχεια αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το υποστηρίξουμε διατροφικά, δηλαδή να το βρούμε καταρχά σε εναλλακτικές φόρμουλες ώστε να μην αντιδρά. Το πρόβλημα με τα εναλλακτικά αυτά προϊόντα είναι ότι έχουν άσχημη γεύση και άρα για να μπορέσει να τα λάβει ο ασθενής θα πρέπει λιγάκι να τον εκπαιδεύσουμε το εισαγωγικό. Θα πρέπει να γίνεται σταδιακή χορήγηση στη διατροφή του, πιθανά με κάποια βελτιωτικά γεύση όπως σταγόνες βανίλιας ή με ανάμιξη με μητρικό γάλα, ώστε να γίνουν πιο εύλυστα και στη συνέχεια όταν ασθενείς θα δεχτεί να χορηγούνται με ελεύθερα. Για πιο μεγάλα παιδιά, τα οποία θα δώσουμε για τη γάλα, θα τα δίνουμε συνήθως είναι παγωμένα, είτε μέσα σε μείγματα, είτε με καλαμάκι, ώστε να αποφύγουμε την επαφή με την άσχημη οσμή των συγκεκριμένων προϊόντων. Επίσης, έχουν προταθεί στον εναλλακτική λύση τα γάλα τα καμήλα, το γάλα της γαϊδούρας, το γάλα του κύρου. Πιθανά για κάποιον ασθενή αυτό να είναι μια λύση, όχι όμως για όλους. Το πρώτο γάλα και το καθιστήριο γάλα συνήθως δεν ενδείχνεται γιατί 90% των ασθενών που έχουν αλλεργία στα γελαδινά γάλα αντιδρούν και στα γάλα του προβάτου ή της καθίδας.